Τα κρούσματα του κορονοϊού στην Πάτρα αυξάνονται και μαζί κόκκινο χτυπάει ανησυχία για την διασπορά του ιού στην περιοχή. Εναλλακτικά σενάρια και εφαρμογή νέων μέτρων μελετούν οι επιστήμονες με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Έχουμε μερικά δεδομένα τα οποία δεν είναι καθόλου καλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία αύξηση των κρουσμάτων. Μία αύξηση η οποία έχει ξεκινήσει από τις 11 Ιανουαρίου. Το δεύτερο είναι ότι δεν ευνοούν και οι συνθήκες, αν θέλετε, αλκιονίδες ημέρες, τις οποίες τις έχουμε και προχωράνε και θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα καλό καιρό. Το δεύτερο ότι έχουμε μια πολλαπλότητα με τα SMS που κάθε ένας πολίτης μπορεί να το εκμεταλλεύεται αυτό και να έχει μια ανεξέλεκτη κινητικότητα την οποία παρατηρούμε και στο κέντρο της πόλης. Άρα εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν πρέπει να πιεστεί το υγειονομικό σύστημα το οποίο αρχίζει και πιέζεται και μάλιστα εδώ στην περιοχή μας είναι πεπερασμένο. Συνεπώς πρέπει να αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Επιβάλλεται να ληφθούν καινούργια μέτρα αυστηρά τώρα. Κόκκινο έχουν χτυπήσει τα κρούσματα στην Αχαΐα τις τελευταίες ημέρες. Το ένα αρνητικό ρεκόρ σπάει μετά το άλλο. Η έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας είναι εντατική τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και μετά την απαγόρευση που ισχύει μετά τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση και το ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων στην Πάτρα και δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις που μπορούν να προκύψουν τις επόμενες ημέρες. Έχουμε καταρχήν δύο αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων τις δύο τελευταίες μέρες. Είναι ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων. Πραγματικά στα διαγνωστικά εργαστήρια αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη προσέλευση πολιτών που ζητούν να κάνουν rapid test PCR. Υπάρχουν μεγάλες συρροές σε διάφορους χώρους, είτε αφορά δημόσιες υπηρεσίες είτε αφορά επιχειρήσεις και στα σχολεία. Έχουμε πολλά κρούσματα στη μαθητική κοινότητα και εκπαιδευτική κοινότητα και πραγματικά ανησυχούμε πάρα πολύ. Όπως βλέπετε φοράω διπλή μάσκα και αυτή είναι η σύσταση προς όλους τους πολίτες, είτε διπλή πάνινη είτε χειρουργική και πάνινη. Πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας μας από την εισβολή του ιού στον οργανισμό μας. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας προχωρά σε συγκεκριμένες ενεργείες και κάνει προτάσεις με στόχο να βάλουν πλάτη και οι ιδιώτες γιατροί για να βοηθήσουν στο να μην πιεστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Η πρόταση έρχεται από τους ειδικούς, δεν είμαι εγώ ο οποίος θα προτείνω, είναι μες στο τραπέζι και αυτό, είναι και το θέμα των σχολείων, γιατί βλέπουμε και εκεί πέρα κάθε μέρα έχουμε συνεχώς κρούσματα στα σχολεία. Συνεπώς, οι αποφάσεις ανήκουν αλλού από την Επιτροπή των Ειδικών και από την κυβέρνηση φυσικά που θα πάρει τις πολιτικές αποφάσεις. Τα γιατρία θα είναι ανοιχτά μετά τις 6. Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία επιτρέπει στα γιατρία να είναι ανοιχτά. Για την Πάτρα είναι θέμα δημόσιας υγείας. Έχει σταλεί επίγουσα επιστολή στον Διευθυντή της Αστυνομίας, τον κύριο Μιχαλόπουλο, όπου εξηγούμε ότι για λόγους δημόσιας υγείας τα ιδιωτικά γιατρία και εργαστήρια θα μείνουν ανοιχτά τα απογεύματα να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, διότι το δημόσιο σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή πιέζεται και τα κέντρα υγείας βεβαίως, αλλά και τα νοσοκομεία και πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας τη δημόσια υγεία και ουσιαστικά την υγεία των πολιτών να βγούμε όλοι πολύ γρήγορα από αυτό το τούνελ.